Ομάδα μεταναστών κινείται μέσα στο χωριό Λουτρά αναζητώντας νερό και τροφή. Οι διακινητές τους υποδεικνύουν πλέον νέα περάσματα στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς στον Εύρο οι περιπολίες έχουν εντατικοποιηθεί. Οι περισσότεροι έρχονται, τις φέρνουν από τη Βουλγαρία. Μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας, είτε από την Τουρκία είτε από τα σύνορά μας με τη Βουλγαρία, που είναι από την αριστερή πλευρά, δίνουν ραντεβού με τους διακινητές έξω από το χωριό Λουτρά, στο σημείο που βρισκόμαστε. Εδώ λοιπόν τους προωθούν από την Εγνατία Οδό προς την Ενδοχώρα. Από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα που μιλάμε, οι ροές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μόλις χθες, οι 500 άνθρωποι αποπειράθηκαν να εισέλθουν στη χώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Διοργανωμένο σχέδιο από την πλευρά της Τουρκίας είναι προφανές ότι υπάρχει. Σε πλήστες όσες περιπτώσεις τους φέρνουν οχήματα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής. Άλλωστε, η υβριδική απειλή με όπλο το μεταναστευτικό είναι ένα προσφυλές αφήγημα των Τούρκων, απειλώντας Ελλάδα και Ευρώπη. Οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση και ο Εύρος οχυρώνεται απέναντι στις τουρκικές απειλές. Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνις, επισκέφθηκε το φράχτη στις Σφαίρες, όπου τον υποδέχθηκε ο αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και του εξήγησε την κατάσταση που επικρατεί. After Moody's Gears, the route of the river has changed. This is to have in your mind in order to understand why we have. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την άμεση έναρξη εργασιών επιμήκυσης του φράχτου στον Εύρο επιπλέον 140 χιλιόμετρα.